Έχουμε ένα έκτακτο. Η Νταλίκα με ένα τμήμα από το δικέφαλο έχει έρθει εδώ. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό. Πάντως πέρασε κάτω από την υπογειοποίηση και έρθει εδώ, έχει έρθει εδώ και θα βγει από εδώ για να ανέβει πάνω. Ξέρω τι μπέρδεμα έχει γίνει. Πάντως μέσα σε αυτή την Νταλίκα είναι τμήματα από το δικέφαλο που θα τοποθετηθεί μπροστά στο μουσείο μας. Θα το παρακολουθήσουμε μέχρι να ξεφορτώσει. Σύνδεσή μας, η Νταλίκα ξεκινάει από εδώ, να δούμε πώς θα μπορέσει να φτάσει στην κεντρική πλατεία. Το ταξίδι εδώ είναι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν μέχρι εδώ, δηλαδή από την Ουγγαρία μέχρι εδώ. Ήταν πιο εύκολο από ό,τι θα είναι από εδώ μέχρι να φτάσει στον προορισμό της, γιατί εδώ δίπλα από ό,τι βλέπουμε είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εδώ υπάρχουν μονόδρομοι, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Να δούμε. Και συνεχίσουμε το έκτακτο. Όπως βλέπετε έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος εδώ και περιμένουμε να δούμε την άφιξη τμήματος του αετού μας. Η ώρα είναι 8.30. Το περιμένουμε από τις 3-4 η ώρα. Επιτέλους, κατάφερε ο οδηγός και έφτασε εδώ την Νταλίκα. Ήταν όλος ο κόσμος με τα κινητά στο χέρι. Προσπαθεί να αποθανατήσει τη στιγμή αυτή της άφιξης του πρώτου τμήματος του αετού. Θα περιμένουμε εδώ μέχρι να δούμε τι θα ξεφορτώσει αυτή η Νταλίκα. Ο Γιάννος είναι εδώ έτοιμος. Η προετοιμασία του γιαρού συνεχίζεται. Είναι ένα τμήμα από τον αετό. Δεν ξέρουμε ποιο τμήμα είναι. Υπολογίζαμε ότι θα ήταν ο Τρούλος, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να είναι ο Τρούλος, πρέπει να είναι κάτι άλλο. Μόλις το σηκώσει ο Γιάννος θα δούμε τι είναι. Όπως βλέπετε, πολλοί κόσμος περιμένει εδώ, δηλαδή. Και αρχίζει η ανύψωση. Είναι μια συγκινητική στιγμή, το πρώτο κομμάτι του αετού. Αυτή τη στιγμή το σηκώνει ο γερανός. Όπως βλέπετε πλήθος κόσμου περιμένει εδώ να αποθανατήσει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο Τρούλος τελικά, είναι μια φτερούγα. Θέλω να επιθεωρήσω αν παίρνετε καλά πλάνο. Α, ο Μιχάλης είναι. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από τον Μιχάλη. Καλώς τον Μιχάλη. Καλώς σας βρήκα, θα έχουμε διπλό ρεπορτάζ σήμερα με τον Βίλωνα. Θα έχουμε και τα δύο βίντεο, θα ανεβάσουμε. Μια χαρά, βλέπουμε εδώ πέρα το πρώτο κομμάτι που μόλις στον οποίο έχουμε και στον αέρα. Τι κόλπο είναι αυτό. Και τι κόλπο είναι αυτό. Έχουμε και έναν άλλο αστυνομικό εδώ πέρα. Έτσι. Και τι κόλπο είναι αυτό. Είναι αεράτο. Ωχ, χαμός, χαμός. Υπάρχει πολλής κόσμος εδώ πέρα, δεξιά, αριστερά, στη μέση. Ο Μιχάλης δεν άντεξε και έφυγε. Ο Μιχάλης δεν άντεξε τον πειρασμό. Όχι, τελείωσε, τελείωσε η δουλειά και ήρθα. Τελείωσε η δουλειά. Από το πρωί ήταν στην πρίζα. Η αναμονή της άφιξης του μέρους του αετού. Αναμονή εξελίξω. Ωραία. Πολύ τραβάνε. Πέντε ώρα. Όχι, είναι φτερά. Φτερά, φτερά. Φτερά και μόνο. Οπότε να σταματήσω από την αναμετάδοση, γιατί τώρα έχει έρθει ο καναλάρχης μας εδώ. Οπότε βάλε δύο, θα βάλουμε. Να βάζουμε και τα δύο. Εντάξει, Βαγγέλη, κλείνω. Άμα έρθει τίποτα αύριο το πολύ, θα σου πάρω. Θα πούμε το βράδυ, ναι. Αύριο θα έχουμε νέες αφήξεις. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα και θα μεταφέρουμε όλες τις εικόνες από την άφιξη του επόμενου τμήματος του αετού μας. Και φτάνει στο σημείο που θα τον αποθέσουν. Με διπλή κάμερα σήμερα, διπλή κάμερα. Βλέπουμε οργάνωση οι Ούγγροι του καλλιτέχνη, όλοι με τα κράνη τους, μόνο μας τη χαλάει, ένας που έχει λάθος χρώμα, ε. Να την πάτε, αλλάξτε, δώσουμε άλλο πράγμα. Γίνεται και λάθη, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία.
Και το φέρανε και σε πολύ καλή ώρα που είχε δροσιά. Ακριβώς, ναι. Πώς τα αντέχαμε. Πολύ ζέστη, μια χαρά. Πώς τα αντέχαμε. Κατέβηκε το πρώτο. Λοιπόν, για να κλείσουμε εδώ το πρώτο κομματάκι. Το δοκιμάζουμε και τη στατικότητά του. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει, ναι, ξεκινάει το δεύτερο τμήμα. Και αυτό φτερά από ό,τι φαίνεται είναι. Εσύ για αλευθερούγα πρέπει να είναι. Ναι, και αυτό φτερούγα. Ο Αετός συνήθως έχει δύο. Μία από εδώ και μία από εκεί. Όντως φαίνεται αρκετά βαρύ. Οι φίλοι ρωτάνε αν θα το βάψουν. Πιο πιθανό είναι να το γυαλίσουν. Ίνοξ. Και όχι να το διαγγίσουν. Το Ίνοξ δεν βάφεται. Το Ίνοξ δεν βάφεται, λοιπόν. Κάποιοι φίλοι εδώ πέρα ρωτάνε αν θα βαφεί. Όχι, δεν βάφεται. Απλώς γυαλίζεται. Λοιπόν, το φέραν έτσι. Το βλέπουμε. Την ανύψωση. Το δεύτερο τμήμα. Πολλοί κόσμος περιμένει με αγωνία να δει. Έχει πολύ κόσμο εδώ γύρω γύρω όντως. Φαντάζομαι ότι οι Ούγγροι έχουν εντυπωσιαστεί με την προσέλευση του κόσμου. Δεν φαντάζομαι ότι πουθενά αλλού. Ακριβώς, έχουν πολύ μεγάλη δίψα. Από το πρωί είμαστε στημένοι εδώ και περιμένουμε. Τώρα θα έρθει, αύριο θα έρθει. Τώρα θα τυχερώσουμε. Βέβαια πήρα την πληροφορία την έγκυρη. Τώρα είναι στον αέρα και πάμε να δούμε από εκεί που θα προσγειωθεί. Προφανώς θα πάει δίπλα στο άλλο. Και αύριο έχουμε την αύξηση και άλλο κοντέινερ, άλλη νταλίκα. Δεν ξέρουμε τι θα έχει η άλλη τζαλίκα. Εμείς περιμέναμε σήμερα ότι στην πρώτη θα έρθει η βάση, ο Τρούλος δηλαδή. Τελικά δεν έχει έρθει ο Τρούλος, ίσως έρθει αύριο. Οπότε από αύριο, αν έρθει η βάση, θα ξεκινήσει το μοντάρισμα. Πολύ ωραία. Το ακουμπήσαμε και αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν για σήμερα, στο έκτακτο που κάναμε σήμερα. Σε αυτό το σημείο κλείνουμε το σημερινό μας βίντεο. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια σε όλα τα φιλαράκια. Μια ζωή αεκάρα.